Είναι λίγες ώρες πια που κλείνει ο επίσημος προεκλογικός αγώνας. Εκλογές που δεν τις θέλαμε, αλλά που έπρεπε να γίνουν από τη στιγμή που οι δραχμόβιδουροι ήπιοι δεν ήθελαν να στηρίξουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Προφανώς συντάχθηκαν με τα σχέδια Σόιμπλε για Brexit, Game Over και Time Out, αλλά δεν μπορούσαμε να τους επιτρέψουμε εμείς από την άλλη πλευρά αυτά να συμβούν και να κατατοποιηθούν. Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε την Ελλάδα να κρεμαστεί στις ΟΕΚΣ του Σόιμπλε, ούτε και να πυροβοληθεί στην καρδιά. Πολλοί από εμάς, όπως και εμείς, ανεξάρτητοι Έλληνες, είχαμε πραγματικά συνδυσιακό πρόβλημα σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε. Αλλά τελικά καταλήξαμε ότι θα έπρεπε να βγούμε το κεφάλι ψηλά από αυτή τη δύσκολη συμφωνία για να αφήσουμε την Ελλάδα να πορευτεί και τουλάχιστον με αυτή τη διετή συμφωνία εξόδου από την κρίση που τελειώνει και τα μνημόνια να προδιαγράψουμε άλλες πολύ πολύ καλύτερες εποχές. Έξω από το αγγλικό δίκαιο, καθώς πλέον ορίστηκε το ευρωπαϊκό δίκαιο, με ένα εμπροσθοβαρές αναπτυξιακό πρόγραμμα των 35 δις, όλα αυτά γραμμένα μέσα στη συμφωνία, και κυρίως πια με την ευρωπαϊκή κοινότητα, ακόμα και τους Γερμανούς, να μιλάνε για νέα διαχείριση του χρέους. Το οποίο ο Αντώνης Σαμάρας έλεγε πως είναι βιώσιμο, είναι ο μόνος που το έβλεπε στον πλανήτη Γη αυτό, και όλοι οι άλλοι λέγανε ότι θα έπρεπε πραγματικά είτε να κουρευτεί, είτε να διευθετηθεί με επιμήκυνση των ετών τα άλλα 30-40 χρόνια, και αυτό θα είναι πιθανότατα ότι θα συμβεί, και με μείωση του πιτοκίου στο 1 ή κάτω από το 1%.